Λαμπίκο το έκανα, τι κάνεις εδώ! Τι με κοιτάς, ρε μεγάλε, έλα, μάζευε τα κεντρώμα από εδώ πέρα, εδώ είναι σπίτι. Δεν κατάλαβα. Δικό σου το πεζοδρόμιο? Όχι, δεν είναι δικό μου το πεζοδρόμιο, αλλά η περιοχή είναι υποβαθμισμένη και έλεγα μήπως θέλατε να πάτε κάπου αλλού, κανένα ψυχικό χαλάνδρι που έχει κάτι πεζοδρόμια. Εμένα μ' αρέσει εδώ. Ναι, λέω μήπως είστε πιο άνετα εκεί πέρα και εδώ πέρα ο κόσμος. Κάτσε, παίρνω στην τρύπα σου και παράτα μας ήχους. Κύριε Μπαλαφούτη, τι έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα. Εδώ είναι ένας άστεγος και δεν θέλω να ακούσω τώρα τις τις, αλλά εφορμίζει την είσοδο. Δεν το είπε ότι πρέπει να φύγει. Τι το είπα, αλλά με ξέχεσαι. Ρε Μανώλη, ώρες. Δηλαδή δεν έχει το σωστό τέμπο. Άλλες φορές θα είσαι υπερβολικά αυστηρός, άλλες φορές υπερβολικά μαλακός. Πρέπει να ψυχολογείς τον άλλον που έχεις απέναντί σου και να ενεργείς ανάλογα. Πρόσεχε με έναν τρόπο. Ναι, προσέχω. Χαίρετε κύριε, είμαι ο διαχειριστής της πολυκατοικίας εδώ. Εγώ είμαι άστεγος περιοχής. Κουβέντα θα ανοίξουμε τώρα. Όχι, απλά ξέρετε, ο νόμος περί αλητείας που διέπει την πολυκατοικία θα. Μην πες αλήτη, ρε! Όχι, δεν καταλάβατε. Δεν καταλάβατε, μην είστε. Είμαι απλό σχήμα λόγου έτσι που λέμε τα. Πω, με την κουβέντα πήγε για 2 η ώρα. Πρέπει να φύγω. Κατάλαβε τα ψυχολογική του άλλου εξαπέραντο και ενεργεί ανάλογα. Σε μισή ώρα να έχει φύγει τώρα από το μα. Εντάξει, φεύγουμε. Ζωή σα έριξε σε αυτή τη μεριά του δρόμου. Ωραία, Τοντάκι! Πού είσαι, ρε Μανώλη? Τι έγινε, λέει, έμαθα η Λουκία. Φστ, σου δώσε πόδι. Και φυσικά, όχι, ρε, δίλε τώρα. Ένα αθώο αγνό καυγαδάκι ήταν, βέβαια. Αθώο και αγνό, ναι, αλλά σε έδιωξε. Φίλε, γι' αυτό δεν τυπώρα τις πλούσιες. Είναι αλαζόνες και. Να σου πω. Έλα. Δεν να πα πάνω. Όχι, μα έτσι. Έλα, ρε, πήγαινε, ρε. Έλα, πού να βρω, ρε, τώρα, βέβαια. Πήγαινε, ρε, θα χαρεί να σε δει, ρε. Θα χαρεί. Δεν συμβαίνει κάτι. Καλημέρα, Λουκιά. Γεια σου. Ήρθα να πάρω κάποια πράγματα και να σου δώσω και το κλειδί σου. Έχεις φέρει αυτοκίνητο? Όχι, λίγα. Τόσο πολύ βιάζεσα. Κοίτα, Λουκιά, σκέφτηκα ότι χωρίσαμε κάπως επιπόλαια. Και θα ήθελα, άμα θες και εσύ... Λουκιά, σε 10 λεπτά πρέπει να φύγουμε. Γεια σου, Τάκη. Έχω κλείσει τραπέζι στις 3. Τι θέλει αυτός εδώ μέσα? Βοηθάω τη Λουκία να επουλώσει τις πληγές του χωρισμού. Δεν μας σχέζει, ρε Σταύρο, ήρθες να το πέσει ένα νοσοκόμα. Έλα, πήγαινε τώρα να μιλήσουμε λίγο με τη Λουκία. 8 λεπτά, Λουκία, όχι παραπάνω, γιατί πρέπει να βρούμε να παρκάρουμε. Λοιπόν, λέγε γιατί έχουμε και να παρκάρουμε. Δεν το πιστεύω. Μια εβδομάδα πέρασε και έβαλες άλλα μες στο σπίτι. Ο Σταύρος είναι φίλος. Δεν είναι φίλος, είναι πρώην. Και ένας πρώην δεν είναι ποτέ φίλος. Τους ξέρω εγώ αυτούς καιρό, φυλαχτούν για να. Και στην τελική, άμα ήθελες να πας με κάποιο πρωί, να πηγαίνεις με μένα! Περνάει η ώρα, Λουκία. 5 λεπτά. Θα το τσακίσω τώρα. Συγγνώμη. Δεν ήρθες να πάρεις τα πράγματά σου. Ναι, πολύ σωστά. Ήθελα να πάρω τα πράγματα, τα πάρω όλα. Τα πράγματα και θα σκοτώ να φύγω. Έχεις το ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πως έπλεξες με αυτό το χρυμίτζουρα. Ίσως επειδή είναι έξυπνος, ευαίσθητος, καλλιεργημένος, τρυφερός. Σιγά τα προσόντα. Τα πήρα, έφυγα. Συγγνώμη, αυτή είναι η μετακόμιση που θα κάνεις, η οδοντόβουρτσα. Ναι, πήρα και τον αφρό. Και αύριο θα έρθω να πάρω το DVD και τη τηλεόραση. Το DVD είναι δικό μου. Τότε τηλεόραση. Και μετά να δούμε πού θα συνδέσεις το DVD. Πήρα τηλεόραση. Πλάσμα. Με αφήνει παγερά διάφορο. Πόσο νίντσον? 42. 42. Καλά, αύριο θα φέρω κούτες. Άσε, μην κάνεις τον κόπο. Να σου πω όμως κάτι. Εγώ έχω μόνο κρεβάτι. Στα
Σταμάτα ρε την κρίνια. Κάπου θα βολευτείς κι εσύ. Α, το έχεις λύσει. Τι συμβαίνει εδώ? Ένα πήραμε το... Τον έστειλε η Λουκία από το σπίτι και τώρα κάνουμε τη μετακόμιση. Α, το περίμενα. Δεν ήθελα να σου πω τίποτα τόσο καιρό γιατί είμαι διακριτική. Αλλά και πολύ κράτησε. Το είχα πει. Ακριβώς 2 μήνες. Εντάξει, κέρδισες. Περίμενα νωρίτερα. Θανάση! Έλα, Θανάση! Πρέπει να ανάγκη να τα λες όλα. Δεν μπορώ να το ελέγξω. Είναι επαγγελματικό τικ. Πω, 150 ευρώ είναι ΔΕΗ. Τ' άκουσες, παιδί μου. Χωρίσανε. Ήρθε και το νερό. Όλα στα ύψη. Γι' αυτό κι εγώ σήμερα πήρα και ακύρωσα την συνδρομητική τηλεόραση. Γιατί ρε μάνα? Γιατί ο μικρός δεν έκανε τίποτα άλλο. Ναι, αλλά έβλεπα κι εγώ. Γι' αυτό την έβαλα και να βλέπουμε. Ναι, αλλά χτες ο μικρός έβλεπε μια κατάλληλη ταινία. Τα παιδιά έχουν το μικρόβιο της μάθησης. Δεν μιλάμε για φυσική και χημεία, αλλά για μια δίμετρη ξανθιά με 2 μαύρους. Ο ένας ήταν μικρός. Εμένα και οι 2 σκούροι μου φάνηκαν. Τέλος πάντων, αύριο είναι το ματς. Πού θα το δω? George Clooney, Ben Affleck, gay. Εσύ που το κατάλαβες. Έλα μωρέ, τώρα το καταλαβαίνεις. Μαλλιά ντύσιμο. Πάρ' το χαμπάρι, είμαστε η πλειοψηφία, παιδάκι μου. Ναι, είμαστε η πλειοψηφία. Σ' άκουσα. Το ξέρω. Καλημέρα, γειτονά. Καλημέρα. Καλημέρα. Εσείς συνδρομητική τηλεόραση έχετε, δεν έχετε? Τον αγώνα θα τον δείτε. Ποιον αγώνα? Το ντέρμπι, τι λέμε τώρα? Α, το ντέρμπι. Ναι, βέβαια, φυσικά θα το δούμε. Μπορώ να έρθω να το δούμε παρέα? Και το ρωτάς, και βέβαια μπορείς να έρθεις. Έτσι αντί για 2 θα είμαστε 3 που θα φωνάζουμε. Τέλεια. Θα έρθω και μισή ώρα νωρίτερα και να δούμε το pre-game, εντάξει? Ναι, ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Γεια, γεια. Γεια. Γιατί, παιδάκι μου, πρέπει να δούμε ποδόσφαιρα με τον γείτονα? Τι γιατί, για να μην κινήσουμε υποψίες ότι ξέρεις. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα ποιος δεν βλέπει ποδόσφαιρο είναι γκέι. Βασικά ναι, γιατί όλοι οι άλλοι βλέπουνε. Χρήστο, δεν έχω ιδέα, θα εκτεθούμε. Έλα μωρέ τώρα, θα εκτεθούμε, σιγά, τι είναι το ποδόσφαιρο? Κοίταξε, είναι 11 παλικάρια από τη μία και 11 από την άλλη που κυνηγάνε μια μπάλα. Είναι και 3 με τα μαύρα που τρέχουν στο άσχετο. Και όταν ένας ρίχνει μπουνιά, ο άλλος σφυράει. Βλέπεις. Αφού τα ξέρεις καλύτερα από μένα, τι φοβάσαι? Αγαπητά μου παιδιά, εγώ και η μητέρα σας θα πάμε στο γάμο της ξαδέλφης μας στο Βόλο. Στο καλό! Και να μας φέρετε κανένα κουφέ. Καλά, θα μας λείψετε πάρα πολύ. Αλλά μην μου βιαστείτε, να ξεκουραστείτε. Θα είναι άδειο το σπίτι χωρίς εσάς, αλλά δεν πειράζει. Θα μείνετε λίγο μόνοι σας, αλλά εμείς ως μοντέρνοι γονείς σας έχουμε εμπιστοσύνη. Μήπως θα μην πηγαίναμε ένα μαργαρίτα? Δεν γίνεται, Θανάση μου, τώρα. Αγοράσαμε δώρο και το ξενοδοχείο είναι δωρεάν. Αγάπες! Μαμά μου, τι! Μαμά μου! Έχω ένα κακό προαίσθημα. Μην το σκοτώσε! Εντάξει, παιδί μου. Έτσι που λες, κυρία Βασιλική μου. Ο κόσμος έχει γίνει πολύ σκληρός. Τι είναι αυτό που βλέπω, Χριστέ μου? Όσο πάει από όλο, λένε, τε σήκω καλέ. Έλα, πάμε να φάμε, το φαγητό είναι έτοιμο. Δεν έρχεσαι να φάμε παρέα? Έχω φτιάξει κοτόπουλο. Ελευθέρας βοσκήσε, γιατί ο κτηνοτροφείου κάνουν κακή διατροφή και όσο να είναι, δεν. Θέλει και ελευθέρας βοσκήσε. Δεν πιστεύω να το μάθει μα στο σπίτι, καλέ. Έλα, καλά, άφησε με. Τι έγινε, Μανώλη? Έφυγε αυτό. Όχι, πού να φύγει, ακόμα εδώ είναι. Μεθαύριο που θα γυρίσουν να έχει φύγει. Τι τραβάω, Χριστέ μου, με αυτό. Τι τρελή, τι τραβάω. Πού τον πάτε, καλέ αυτόν? Τον έχουμε καλεσμένο για φαγητό. Ναι, γι' αυτό έβαλε το φράκο του, δεν βλέπεις? Προχώρα, τρελή, απελπισμένη. Από τότε που τη χώρισε ο παντρευτής. Είναι ο άντρα. Βάζουν τον άστιγο μέσα στο σπίτι. Και προκειμένου να ρώνει έξω, την ίσω το καλλιά το βάλουν μέσα. Έλα, πάμε τον άστιγο. Δες με πόσο μικρά πράγματα μπορεί να κάνεις κάποιον ευτυχισμένο. 2 πιάτα φαρμάκωσε ο ξελιγωμένος. Ήταν ανάγκη να του βγάλεις και το καλό κρασί. Αυτό θα πει αγάπη για τον συνάνθρωπο. Ο έχουν 2 χιτώνες, δίδει τον έναν. Για χιτώνες είπε, δεν είπε για το γαλλικό κρασί που μας αφηρικούλα. Έλα, ας αηδίες. Σ' άρεσε, θέλεις κι άλλο? Λίγο σκληρό είναι, αλλά μια μερίδα ακόμα θα τη φάω. Μην μου λέτε για γλυκό μετά, τι έχει? Α, έχω φτιάξει ένα ριζόγαλο με κανέλα. Να μου κάνεις τη χάρη, το ριζόγαλο είναι δικό μου! Όχι ριζόγαλο, μου φέρνει καούρες. Θες καφεδάκι? Ωραία ιδέα. Σε χοντρό φλιτζάνι, παρακαλώ. Μωρή, κάπου έχω ποντικό φάρμακο. Πού έχω βάλει το ποντικό φάρμακο? Εννοείται ότι σε περιμένουμε το βράδυ για φαγητό. Και ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα και βλέπω τον τύπο να βγαίνει από την κρεβατοκάμαρα. Γυμνός. Μοιτημένος ήταν. Και λέω πώς και από εδώ και τέτοια και εγώ ευχαριστώ. Και λέει, ήρθα να βοηθήσω τη Λουκία να ξεπεράσει το χωρισμό σας. Και εγώ σας ρωτώ να τον εμπιστέψω. Τόσο απίθανο είναι. Τελείωσε. Κοίταξε να δεις. Οι πρώην πάντα βοηθάνε σε παρόμοιες περιπτώσεις. Και μεταξύ μας, ποιος δεν θα ήθελε να βοηθήσει τη Λουκία? Θέλει να μου την απαυτώσει. Μα σου περνάνε και σένα κάτι, είδες. Παιδιά, την αγαπάω, τη θέλω πάρα πολύ. Και αυτός είναι ένας κακομοίρης, χάλιας. Μιλάμε, δεν βλέπετε. Δεύτερη ματιά δεν του ρίχνεις. Καταφωνεί. Κοίτα, 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 χάλια.
Κοίτα, φάτσα είναι φάτσα αυτή. Ποια γυναίκα θα πάει μαζί του. Κοίταξε, χάλια δεν το λες. Έχει και ωραία μηχανή. Οπ. Τι έγινε, παιδιά. Γεια σου, Σταγί. Σε δουλεύει κιόλας. Κοίτα, κοιτάξτε. Τώρα πάει, πάει πάνω να την πάρει. Να κατέβει κάτω με τη μηχανάρα και να φύγουμε να πάνε βόλτα. Ποια μηχανάρα. Αυτή να είναι εκεί πέρα. Αν βρει μηχανάρα. Τι εννοείς. Ακόμα δεν είναι. Χάλασε. Δεν μπορώ να χωνέψω ότι χωρίσαμε με τον Τάκη έτσι εύκολα. Έτσι εύκολα άφησες και εμένα. Τι να έκανα, είχα ερωτευτεί τον Τάκη. Είχα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο γούστο σου. Έλα, πάμε. Όχι ρε παιδιά, μην το κάνετε, δεν είναι σωστό ρε παιδιά. Όχι, 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 όχι. Χρειάζεσαι βοήθεια. Τάκη, τι κάνεις εκεί. Ένα, δύο, τρία. Γκολ, 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 γκολ. Πώς ήτανε. Τι να πω. Ψεύτικο ήτανε. Δεν το αισθανόμαστε. Α, εγώ μια χαρά αληθινό το αισθάνω. Σε είδα και σένα. Σαν τις μαζορέτες στο διάλειμμα ήσουνα. Ημίχρονο άσκεται. Ημίχρονο το λένε. Να σου πω. Πάρ' τον τηλέφωνο, τα κυρώσεις, δεν αντέχω. Α, όχι, όχι, δεν γίνεται, δεν γίνεται. Αυτοί οι πέντε που πιάνουν τα ποτέτια τους στη μέση του λιβάδι, τι είναι. Αυτή είναι το εμπόδιο, το τείχος. Κοίτα το νούμερο 9, ο Μαυρούλης, κούκλος είναι. Ένα τέτοιο σχόλιο μπροστά του και τα τίναξε όλα στον αέρα. Ελάτε, ελάτε, παλικάρια μου. Ποιος από όλους θέλει ακόμα λίγη σούπα. Τι γίνεται εδώ. Ο Λευτέρης έφερε μερικούς φίλους του. Για και είστε όρθια, μας φέρνετε λίγο κρασί. Α, δεν το πιστεύω. Εγώ δεν προτιμούσα το λευκό, το κόκκινο μου χαλάει το στομάχι. Σώπα καλέ, μη μου το πεις. Τώρα για γλυκό τι θέλετε. Έχω φτιάξει κρέμ καραμελέ και τηγανίτες με μέλι. Εγώ λαχτάρισα μια τυραμισού. Α, πού να λαχταρίσεις μια και καλή, είχες βρει και στα παγκάκια του μουσείου τυραμισού. Έλα εδώ είσαι. Έλα εδώ εσύ. Έλα εδώ. Τι τους κουβάλισες μωρί όλους αυτούς. Καλά, δίνουμε χαρά στους φτωχούς και κάνουμε και ένα ψυχικό. Άμα σου κάνουν και εσένα κανένα ψυχικό, χαλάλι τους. Έλα. Τι πέρατε. Αμά, τι εργαλείο είναι αυτό, ρε. Κοίτα, ο Μπίχλας τι φθηνά μας χρησιμοποιεί για να ρίξει το κοριτσάκι μου. Με τέτοιο αυτοκίνητο την έριχνα κι εγώ. Φίλε, έτσι και την ανεβάσε πάνω, την έβαψες. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για το δείπνο. Η αλήθεια είναι πως δεν ήμουν πολύ καλή παρέα. Μη λες τίποτα. Αρκεί που ήσουν απέναντί μου και κοίταζε τα μελαγχολικά σου μάτια. Αχ, αυτό μ' άρεσε και εμένα. Πρέπει να γυρίσεις. Θα πάει καλά, θα τα καταφέρει. Να ξεπεράσεις τον Τάκη και να ζήσεις. Είσαι μια υπέροχη γυναίκα και αξίζεις το καλύτερο. Ο τύπος δεν παίζεται. Στίχημα ότι θα ανέβει πάνω. Δεν ξέρω, νιώθω πολύ μπερδεμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό βλέπεις, είναι ανώριμος, επιπόλαιος. Τι περιμένεις. Για σένα το λέει. Θέλω απλά να ξέρεις. Θα τον εσκίσω, θα τον τσακίσω. Πως εδώ υπάρχει ένας φίλος που. Είναι πολλά αυτά που θέλω να σου πω. Θα μου προσφέρεις ένα ποτό. Έστω. Μόνο ένα. Στο είπα. Τώρα θα τη στριμώξει. Όχι, είναι μόνο φίλοι. Ναι, ναι, φιλικά θα τη βάλει κάτω και θα. Φιλικά θα τη πάει στο κρεβάτι και μετά. Στο κρεβάτι που αγοράσαμε μαζί. Τα σεντόνια που συνδέρωσα, αγόρε! Μπα, δεν θα την πάει στο κρεβάτι. Στο σανσέρ θα το κάνουνε. Παιδιά, τι χάνω, τι να κάνω. Έχω μια καλή ιδέα. Λίγο αρχαία βέβαια, αλλά πιασάρικη. Σε εμάς. Και σε ό,τι μας επιφυλάσσει η μοίρα. Όλα στη χέρια σου ορμή. Τώρα στη χέρια σου κορμί. Είναι δυνατά. Και ορμή. Για το και ορμή. Και σε τρέχει πιο καλά. Να πληρώνουν πως
κατανόησα. Όχι, Σταύρο, δεν είμαι ακόμα έτοιμη. Δεν ξέρω τι θέλω. Καληνύχτα. Χαρούμενα με στη φωλιά. Μέσα χαρούμενα πουλιά και εμείς και εσείς και όλοι μαζί. Μαζί μας κι αυτά με τη σμένα. Μέρα πουλιά. Γλυκά τραγουδούν τα καημένα. Τέτοιες αγριοφωνάρες θέλετε να κάνετε και καντάδα. Συγγνώμη κυρία Παναγιώτα, αύριο θα έχουμε και στα Ρελί και τον Ταλάρα. Καλά. Ώσπου να τον φέρετε. Άιντετε. Όχι, θα κρυμαξείς τον κόπο. Γίναμε μουσκεμαρ, αλλά τα καταφέραμε. Καλά, μη χαίρεσαι, εσύ και να τάσεις ακόμα. Απλώς έχεις πάρει αναστολή. Μας αν γυρίσεις, δεν θα μου φτάρουν χιλιάδες δρόμοι για να τους τρέξω. Αυτό είναι αγάπη, λίγο παράφωνη αλλά παθιασμένη. Καλά, με ξεφτύλισαν τελείως. Τι λες, μωρέ, εκεί πέρα. Δεν γινόταν να έρχονταν και σε μένα κάποιος να μου κάνει καντάδα, κι ας μην ήταν ο Μάριος Φραγκούλης. Ας ήταν ο Κάτμαν. Δες μου, δες μου, δες μου, το φίλι σου, θέλω, θέλω να με ο εραστής σου. Τι θα κάνεις τελικά με τον Τάκη? Δεν ξέρω. Κανείς δεν έχει κάνει τόσες πολλές βλακίες για μένα. Και λέω, αύριο που θα έρθει για την τηλεόραση, να του πω να μείνει. Μέσα σου μία στιγμή αν ζούσα, τίποτα άλλο δεν θα σου ζητούσα. Από τον κύριο στο τέσσερα. Σιγά μη σάφη να είστε τα χάλια να κοιμηθείς με τον Μανώλη. Άλλωστε είναι και ευκαιρία, τώρα που λείπουν οι γονείς μου. Αλλά θα άξω εδώ στο καναπέ. Όχι, στο δωμάτιο των γονιών θα κοιμηθείς. Άσε καλύτερα. Έλα ρε, δεν είναι τέρατα. Μπορεί να μοιάζουν με τέρατα, αλλά δεν είναι. Καλά, μα επιμένεις. Βρε, βρε. Καλώς τα πληγωμένα τα παιδιά. Εσύ δεν θα έβγαινες. Από τώρα. Άσε που τώρα που βλέπω τις επισκέψεις μας, λέω να το αναβάλω. Ναι, εγώ, συγγνώμη. Εγώ θα πρέπει να σας καληνυχτήσω, γιατί ξυπνάω και νωρίς το πρωί. Καλύτερα. Άντε στο κρεβάτι. Στο δικό σου. Δύσκολο πράγμα το ποδόσφαιρο. Πολλά ονόματα, ορολογία, τεχνική όρη, σαν να δίνω πανελλαδικές αισθάνομαι. Τα έχω ξεχάσει όλα. Τι? Συγγνώμη, ακούω μια αθλητική εκπομπή και θες ένα ακουστικό. Πρέπει να κρατήσουμε τα σως. Εν ανάγκη να κάνουμε σκονάκι. Ωραία, γράψε. Λοιπόν, τζατζάρισμα, μερό μέσα. Μαρκάρισμα, κάνει τη λόμπα. Χτύνω όλα αυτά. Άγνωστες αντρικές λέξεις. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Παιδάκι μου, είσαι τρελή. Εγώ και εσύ στο κρεβάτι των γονιών μου. Το πανηγύρι του Φρόιντ. Εγώ καλύτερα να πηγαίνω. Καλέ, περίμενε. Εγώ ήρθα να κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, και πρέπει να σου πω ότι με τη Λουκία ακολουθείς πολύ λάθος τακτική. Τι λάθος, πού λάθος? Την κυνηγάς. Αυτό δεν αρέσει στις γυναίκες. Γιατί αρέσει? Αν θες πίσω τη Λουκία, αδιαφόρησε. Ναι, αλλά άμα αδιαφορήσω, θα καταλάβει ότι αδιαφορώ. Αυτό θέλουμε. Και μετά θα διαφορήσει και εκείνη. Όχι. Θα ζηλεύει και θα σε κυνηγάει. Και σίγουρα πιάνει αυτό. Πιάνει, λέει. Ειδικά αν την κάνεις να πιστέψει ότι τα έχεις με μια παθιασμένη μικρή χωρίς αναστολές. Κάποια από εδώ κοντά. Σαν ποια δηλαδή? Α, δεν ξέρω. Σκέψου. Παθιασμένη μικρή χωρίς αναστολές. Τραβά το βασανάποδα, ενώ και εγώ βρέθηκε και έκαιρα στο Αιγαίο. Εγώ πάντως εκκλησία εδώ δεν βλέπω. Και θα χάσω την είσοδο της νύχτης. Εγώ γι' αυτό πάω στο γάμο. Σου είχα και σε να κάτι, άσε με μην φωνάζεις και θα απαντήσω. Ναι, έλα. Έλα ρε. Τι έγινε, πώς?
Πώς πολύ δηλαδή. Κύριε Μπαλαφούτη, λαοθάλασσα σας λέω. Με πούλμαν έρχονται. Ούτε η Παναγία του Σουμελά δεν έχει τόση πέραση. Τι να κάνω. Τι να κάνει, Τζέσσα Κλαμάρα, εμένα ρωτάς τι να κάνει. Τώρα και πέρα καπιτάς μας βοηθήσει να πούμε. Παρακαλώ. Έλα, η γειτόνισσα είμαι. Η Παναγιώτα καλέ. Δεν πήρα να σε ανησυχήσω, αλλά να ξέρεις ότι η κόρη σου το έκανε το ψυχικό. Πέρασε όλο το βράδυ. Με το σχιζογράφο του τρίτου. Ψέματα το λες για να με συγχύσεις. Καλέ, αυτή τη στιγμή τρώνε πρωινό. Αυτός βούτυρο μέλι και αυτή γάλα με 0%. Τώρα εγώ έκανα το χρέος μου. Έπρεπε να σου το πω, αλλά εσύ τώρα σαν μάνα. Αποφάσισε. Τίποτα, ούτε πρωινό, ούτε τίποτα. Μάλιστα τα όλα σου. Κατάσχονται όλα. Και να μου κρατήσετε κανένα κουρασάν και πέρα ξεοψημένο. Τι είναι, παιδί μου, τι έπαθε. Μαργαρίτα, τι έπαθε, παιδί μου. Δεν με κάνεις. Κύριε Μαργαρίτα, Μαργαρίτα, αίμα μου. Η Ναταλή. Κύριε Ναταλή. Κοιμήθηκε με τον από πάνω. Κοιμήθηκε, εγώ πεθαίνω πρώτος. Μαγάρισε το κοριτσάκι μας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, γρήγορα πες αυτοκίνητο να φύγει. Έχει παντικό να πάθω γέφραγμα πρώτα, λέγε, λέγε. Γιατί αυτός. Αυτός τι. Την απείλησε με μαχαίρι, γρήγορα πες το αυτοκίνητο. Δεν θα τη πίεσε κιόλας. Τι έγινε. Μην ταράζεις από τώρα, γιαγιά. Γιαγιά, αυτό το πρόβλημα μου δεν το πρόβλημα είναι. Αδιαφορώ, αδιαφορώ, αδιαφορώ. Είμαι με άλλη, μην επιμένεις, τέλος. Δεν θα με πιστέψει που να χτυπιάμαι κάτω. Γεια σου. Γεια. Yeah. Δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Ήρθα να πάρω τηλεόραση. Έλα, κάτσε, θέλω να μιλήσουμε. Δεν χρειάζεται, ξέρω θα μου πεις. Πέφτεις έξω, δεν ξέρεις. Ότι τώρα έχεις κάνει τη ζωή σου με τον Σταύρο και ότι πρέπει να το δεχτώ. Πάντα βιαστικός. Αυτό που θέλω να σου πω... Εντάξει, το δέχτηκα. Έτσι κι αλλιώς και εγώ είμαι με κάποια άλλη. Με ποια? Δεν μπορώ να σου πω. Γιατί? Γιατί δεν μπορώ να σου πω. Τάκη, αν το κάνεις ψέματα, είσαι αξιολύπητος. Πρέπει να φύγουμε, περιμένουμε. Δεν ξέρω αν έχεις μάθει έτσι. Εμένα δεν μ' αρέσει να περιμένω. Αποκλείεται. Καλύτερα, πάμε τώρα. Δεν το πιστεύω. Βγαίνει με μια 17χρονη. Τι λες, παιδί, μόνο βγαίνει. Εδώ βρίσκω τόπος. Περάσανε τη νύχτα μαζί. Μαζί? Κι εγώ που ήθελα να το συγχωρέσω. Τελικά ο Σταύρος έχει δίκιο. Ο Τάκης είναι ανώριμος. Ποιος είναι ο Σταύρος? Ο Σταύρος είναι. Ο Σταύρος είναι ένας φίλος. Είχαμε παλιά σχέση και τώρα με βοηθάει να ξεπεράσω τον Τάκη. Δεν το πιστεύω. Εγώ δώσε χιλόπτες έχω φάει. Ένας φίλος δεν βρέθηκε να με βοηθήσει. Απόψε είχαμε κανονίσει να βγούμε έξω. Αλλά όχι, θα του πω να έρθει στο σπίτι να φάμε. Εγώ νομίζω ότι παίζει με τη φωτιά. Ρομαντική ατμόσφαιρα, μουσική. Α, δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία στο Σταύρο. Τι λες, παιδί μου, ακούς τι λες. Αφού είσαι ερωτευμένη με τον Τάκη. Αγανακτισμένη είμαι. Και θυμωμένη. Και δεν βρίσκω μια καταληξία. Λέγε ρε, μην χεστούμε. Τάκης με την πιτσιρίκανε ή όχι. Όχι, υπόλοιπο ήταν. Α, εγώ το σκέφτηκα για να ζηλέψει η Λουκία. Πάρτα να μη στα χρωστάω. Θάλασσα τα κάνες. Γιατί να ζηλέψει, αφού ήθελα να τα ξαναβρείτε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Άρα, παιδιά, με καταστρέψατε με τις ιδέες σας. Θα πάω να τη βρω. Καλά τώρα, άστο τώρα, καλά κρασιά. Θέλει να τα ξαναβρει με το Σταύρο. Είπε να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Και ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Σατέν σεντόνια, ακριβά κρασιά και το κάπριο παρκαρισμένο από κάτω. Να της πείτε να με ξεχάσει και να μην με ξανανοχλήσει. Ούτε εμένα, ούτε την οικογένειά μου. Πρέπει να τους φέρουμε σε επαφή, να βρούμε μια αφορμή κάτι. Ελένη, έχει σήμερα γενέθλια. Εγώ. Πάντα τα ξεχνάει, αλλά γι' αυτό είναι οι φίλες. Είσαστε όλοι καλεσμένοι. Αλήθεια, να τα χιλιάσεις. Έλα, άσε με. Να σου πω, πόσα κλείνεις. Μανώλη, σταμάτα. 35, 30, 40. 40 είναι η μέρα σου. Ευκαιρία να καλέσεις με τον Τάκη και τη Λουκία. Και με τον πρώην τι κάνουμε. Αυτό το αναλαμβάνω εγώ. Έχω ένα φοβερό σχέδιο. Αυτός είναι ο Λευτέρης. Αυτός με ενέπνευσε να αφοσιωθώ στους αναξιοπαθούντες. Και οι ένικοι της πολυκατοικίας σας πώς αντέδρασαν? Α, με πολύ αγάπη και κατανόηση. Καλή! Κύριε Μπαλαφούτη! Τι γίνεται εδώ? Ευτυχώς που ήρθατε. Καλή, για να μπω μέσα στο σπίτι μου, περιμένω στην ουρά! Αυτό θα τελειώσει τώρα αμέσως. Δηλαδή, να περάσω, άντια! Αχ!
Θανάση! Κάποιος με χούφτωσε! Αρέσεις, κοριτσάκι μου, αρέσεις. Και εμένα με χουφτώσανε, αλλά δεν το έκανα θέμα. Έλα! Μήπως έχετε ειδικό μενού για χορτοφάγους? Τι θέλω, να το φροντίσω. Πού είναι έως εκεί μέσα? Κάτσε, περίμενε. Τι είναι? Α, Θανάση μου, πήρε τσάντα! Δερμάτινη, πάτε την πλαστικιά. Άστινε, περίμενε, εντάξει, πλαστικιά. Με κουρά στάθηκα και με χουφτώσανε. Α, ποιος τη χάρη σου, Παναγιώτα. Άντσε, 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 μέσα, άντσε. Ανάκη ο διαχειριστής μας. Χαίρετε. Θα μας πείτε κι εσείς, δύο λεπτά. Ναι. Εγώ, ο Θανάσης Μπαλαφούτης, ο διαχειριστής, χαιρετίζω και στηρίζω αυτήν την ανιδιοτελή και χριστιανική κίνηση αγάπης της αγαπητής Βασιλικής, η οποία μας στέλνει ένα πανανθρώπινο μήνυμα στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε. Και λέγω επίσης ότι είναι ένα μήνυμα προς όλες τις πολυκατοικίες να ανοίξουν τις καρδιές τους όπως και εμείς και να φέρουν. Και, ένα... και εγώ με τη σειρά μου εκφράζω την αμέριστη υποστήριξή μου σε όλο αυτό που. Φυσικά, μάλιστα. Ναι, πρέπει να έρθουμε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε γρήγορα. Φύγετε. Να φύγετε. Φύγανε. Πολύ συγκινητικό. Ναι, συγκίνηση τέλος. Τα μαζεύουν όλοι και φεύγουν τώρα, έτσι. Αλλά εσύ είπες τώρα ότι εγκρίνεις όλη αυτή την κατάσταση. Ναι, κάτι άλλες πολυκατοικίες. Και εμείς τώρα μόλις σας πρίσαμε. Δεν γίνεται. Μανώλη, εγώ φεύγω. Αναλαμβάνεις εσύ. Τους πετάξεις όλους έξω. Θανάση, πάμε. Μας περιμένει μικρή. Αυτό το πίτωρο το έμφραγμα. Ναταλή! Πού είσαι, παιδί μου? Παιδί μου! Καλέ, πότε ήρθατε εσείς? Έχεις μούτρα και μιλάς! Θανάση! Αχ! Μαγάρισε το τίμιο κρεβάτι μας! Ποιο τρελή μας την έφερες? Να σου πω κάτι, Ναταλή. Παίρνω την αλήθεια. Κοιμήθηκε εδώ ο Τάκης? Ναι. Δεν ξέρεις πόσο ανακουφίστηκα με αυτό που είπες. Ναι, είπες! Ναι, ρε μπαμπά! Με ρώτησες και σου απάντησα. Εδώ κοιμήθηκε. Θα μπορούσε, παιδάκι μου, να πεις ψέματα. Τι έγινε? Άνοιξε την παιδική σου καρδιά στον πατέρα σου. Σε απείλησε με μαχαίρι, σε πότσε ναρκωτικά. Τι. Και γιατί, μωρή, δεν τράβηξες την κουρτίνα? Θανάση μου! Το χειρότερο είναι ότι το έμαθε όλη η πολυκατοικία. Τι έμαθε, καλέ? Έχετε παλαβώσει τελείως. Ο άνθρωπος κοιμήθηκε στο κρεβάτι σας. Εγώ στο δικό μου και δεν έγινε τίποτα. Ακόμα δηλαδή. Πέτρο, πες όλη την αλήθεια. Είσαι αδελφός της και έχεις υποχρέωση να την ρουφιανέψεις. Μα καλά! Θα άφηνα εγώ κάποιον ξένο να μπει με στο σπίτι και να βάλει χέρι στην ίδια μου την αδερφή. Και μια υπόλοιψη ζούμε. Είμαι πολύ συγκινημένος, Μαργαρίτα μου. Γιατί οι αρχές και οι αξίες που παραδώσαμε στα παιδιά μας έπιασαν τόπο. Άλλοι αφήνουν στα παιδιά τους σπίτια εξοχικά με πισίνες και μπάρμπεκιου, αυτοκίνητα μεγάλων κυβικών, και εμείς αφήσαμε αξίες και ιδανικά. Θανάση, έφυγαν. Καλά, θα συνεχίσω άλλη φορά. Τι τα πάμε? Ετοίμασα καναπεδάκια με σολομό και σωστηριού. Να ανοίξω και ένα λευκό κρασί. Μπύρα. Οι straight όταν βλέπουν μπάλα πίνουν μπύρα και τρώνε πίτσα. Και να γεμίσω με λάδια τον καναπέ, δεν τρελά. Αχ, αυτά να μην είχες. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Σου έχω ένα σκονάκι με φράσεις κλειδιά. Πάλι. Λοιπόν, ρε παλτό, τι σφυρίζεις, ρε κοράκι, και τράβα να παίξεις το 5x5 της γειτονιά σου, ρε. Πρέπει να ρευτούμε. Μην κοιτάς έτσι, παιδάκι μου. Κάθε straight που σέβεται τον εαυτό του, όταν πίνει μπύρα, ρεύεται. Αυτό είναι το πιο δύσκολο απ' όλα. Ήρθε. Τα κρύβω. Με το καλό. Γεια. Γεια, τι γίνεται? Καλά, καλά, εσύ. Θα γίνει μάχη, έτσι? Ναι, για να δούμε τι θα κάνουν. Θα σκαναπυρώνει, εγώ έχω ήδη ξεκινήσει. Μα, γιατί όχι? Καλά, θα γίνει τη σήμερα. Θα κλάψουνε μάνες και όποιος δεν παίζει καλά, τον πούλο. Ευχαριστώ, στην υγεία σου. Έλα, δεν χρειάζεται να καταλάβουν ότι τα γενέθλια είναι μούφα. Λοιπόν, δείξε λίγο ενθουσιασμό. Θα μου φέρουν όλοι αρκουδάκια. Τα ζυγαίνω με τα αρκουδάκια, μου φέρουν αλλεργία, θα τα πάρω. Εντάξει, εντάξει, 9:30 ώρα θα είναι εδώ. Η Λουκία. Α, αυτή θα την αναλάβω εγώ. Έφερα και την τούρτα. Αλλά δεν ήξερα πόσο κεράκι να πάρω. Τελικά πόσα κλείνεις? Είμαι όσο είναι η Πενέλοπε Κρούθ και η Νικόλ Κίντμαν. Δηλαδή τα 40 θα σου φτάσουνε? Μπρε στο διάλο, λέω εγώ. Λοιπόν, αυτό το μικρομέγαλο θα το πνίξω, ε! Να σου πω. Κι εγώ σου πήρα κάτι, αλλά ως το τόσο ιδιαίτερος. Τι μου πήρες δώρο? Πότε πρόλαβες? Δεν ξέρω με τι αρσενικό έχεις μπλέξει. Ήρθε ο αντίπαλος. Είναι κάτω και παρκάρει. Όλοι στη θέση σας! Είσαι έτοιμη? Μπορούμε να φύγουμε? Σκέφτηκα να μείνουμε σπίτι και παρήγγειλα δείπνο από ένα μεξικάνικο. Τι λες? Προσπαθείς να με φλερτάρεις? Πρόσεξε, δεν θα αντέξω πολύ. Θα πέσω αμέσως. Αγνώρισε το. Μισό λεπτό. Πού πάτε, τι έγινε? Σας διακόπτω
διέκοψα, δεν σας διέκοψα. Λοιπόν, κοιτάξτε, δείτε, έχω τα γενέθλιά μου σήμερα και κάνουμε μια γιορτούλα δίπλα και έλεγα έτσι να έρθετε να πιείτε κάτι, να μου ευχηθείτε. Μου το είπες το πρωί. Α, είναι κινητή γιορτή. Πάει και έρχεται και αυτή σαν το Πάσχα. Δεν μπορείς να την βρεις σε μια μεριά ποτέ. Λοιπόν, ναι, γιατί όχι. Σταύρο. Μα εμείς είχαμε ανοίξει μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Άντε καλέ, μην ανησυχείς. Όλη η βραδιά είναι δική μας. Έλα καλέ, θα πάμε, θα πιούμε, θα συζητήσουμε ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε, πάμε. Σιγά μην τραβάς. Έλα, στα βαρά θα περάσουμε. Στόχος ένα ξεκίνησε. Αναμένω δικές σας ενέργειες, over. Ρίξη, over. Πάτα στο κινητό μου. Να πας να το δεις, γιατί εδώ κυκλοφορούν, φίλε, κάτι φάτσες. Όχι από τις καλές όμως. Τις έχω γυαλίσει και γλιστά να θα φας τα μούτρα σου. Α, μπράβο. Έρχομαι σε λίγο. Εντάξει. Έλα, Αρμαντώνη. Βοήθεια! Είναι κανείς εκεί? Ναι. Ποιος είναι? Εδώ, εδώ. Έχω κλειστεί στο σανσέρ. Μπορείτε να ειδοποιήσετε κάποιον? Δεν ακούω πολύ καλά, αγόρι μου. Εσένα πώς σε λένε? Τι σημασία έχει? Τέλος πάντων, Σταύρο. Τέλος πάντων, πολύ περίεργο επώνυμο έχει. Εγώ ήξερα κάποιον που τον λέγανε Κολοτούρο! Σας παρακαλώ, κυρία μου! Μου κλέβουν το αυτοκίνητο! Ειδοποιήστε κάποιον αυτόν τον άχρηστο το φυρωρό! Άχρηστο φυρωρό, θα φας καλά! Του βλάκα τον ηλίθιο τον άσχετο να τη σπάσω από τώρα! Με τον Γκαλέτη! Με να βρουν τα Συγγνώμη, ρε παιδιά, λέξω ευχαριστή μου. Καλά που είναι ο Σταύρος, έχει μισή ώρα που κατέβηκε στο αυτοκίνητο. Καλά, αυτό δεν είναι τίποτα. Εμένα πριν από 3 χρόνια μου πένας. Πάω απέναντι, αγάπη μου, να πάρω τσιγάρα. Και ακόμα να γυρίσει. Δεν μου έχεις εμπιστοσύνη, παιδί μου, σε τίποτα. Η πόρτα! Λουκία, πας να ανοίξεις, γιατί... Εσύ. Αν το ήξερα, δεν θα ερχόμουν. Γιατί θα ερχόμουν, εγώ νομίζεις. Δεν έχεις να πας στην Νατάλη στο φροντιστήριο. Εσύ δεν έχεις να πας βόλτα με το χλιμίτζουρα, το φίλο σου με το κάμπριο. Τώρα έχει δίκιο. Πού ακούσει και να την παρηγορεί ο πρώην. Η Λουκία τον αγαπούσε, αυτός πήγε να πουλήσει μούρι. Ήθελε κι αυτός τον πληγωμένο αρσενικό να την κάνει να ζηλέψει. Λογικό είναι, γιατί άμα βλέπεις τον κόμενο να μπαινοβγαίνει μες στο σπίτι σου, γυρίζει το μάτι. Εσένα σου μίλησε κανένας για να καταλάβω. Να σου πω, μη μου μιλάς έτσι μπροστά σε κόσμο. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Θα θυμηθούμε αυτό που λέγαμε. Τι παιδιά που πήγανε. Πήγανε καλέ. Είναι δυνατό. Χρόνια σου πολλά. Το κερατό μου δεν το γλίτωσα. Αψού! Αψού! Ωραίο παιχνίδι πάντως. Καλά, τους πήραμε και τα σόβρακα, ε. Ναι, ρε παιδιά, αλλά ξέρετε, δεν κατάλαβα ποια ομάδα υποστηρίζατε. Γιατί έπρεπε να διαλέξουμε και ομάδα. Την άλλη φορά. Εμείς είμαστε γενικά λάτρεις του θεάματος. Βασικά, ο Μάρκος είναι μέλος της θύρας 23. 13 εννοείς. 13 είναι τα βουτυρόπεδα. 23 είμαστε πιο σκληροί, κόβουμε κόλλους. Πάντως μπράβο, ρε, δεν το περίμενα. Γιατί? Δεν περίμενα να αρέσει το ποδόσφαιρο στους γκέι. Ο πάμπλουτος επιχειρηματίας Λευτέρης Μαρίνος εξακολουθεί να αγνοείται. Εξαφανίστηκε ανεξήγητα από τους σπίρτους στις 25 Δεκεμβρίου του 2001. Η οικογένειά του τον αναζητεί και προσφέρει αμοιβή 60.000 ευρώ για οποιαδήποτε χρήση της πληροφορίας. Όποιος αποστάσει σε οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στην ανέβρεση αυτού του ατόμου. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Μπαλαφούτη. Θέλετε κάτι? Όχι αυτό. Ήθελα να σας εκφράσω τον ανυπόκειτο θαυμασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου για τον θεάριστο έργο το οποίο υπηρετείτε. Καλά, εσείς λέγατε ότι δεν ήταν σωστό αυτό που κάναμε. Βέβαια, αλλά εκεί που καθόμαστε στο καναπέ, είδα ξαφνικά ένα όραμα, έναν άγγελο κυρίου, ο οποίος κατέβηκε και μου είπε να συνδράμω την αποστολή σας. Με λίγα λόγια, ήρθα να τον πάρω. Το Λευτέρη, να τον πάω πάνω στο σπίτι.
Να τον πάρετε, να τον πάρετε. Δεν ξέρετε πόσο θα μας λείψει. Οι Δεσμέρη και άλλοι ακολουθούν το παράδειγμά μας. Είναι εδώ γιατί η μαγάζα του ετοιμάζει φαγητό επάνω, γι' αυτό και δεν κατέβηκε. Όχι, αλλά όπου να είναι θα έρθει. Α, ωραία, τον περιμένω λίγο επέξω. Έλα, κάτσε μια και ήρθες. Έλα, βάλω να πιούμε κανένα ουισκάκι. Ναι, βάλε. Ρε Θανάση, δεν σ' είχα για τόσο ευαίσθητο. Α, λοιπόν, πάρε και πες τη Μαργαρίτα να μην του βάλει πολλά πιπέρια στο φαγητό, τον πειράζουν στο στομαχάκι του. Μοσχοκάρι το κάνει. Καλέ, είδατε τηλεόραση. Αυτός ο άστεγος, ο βρωμιάρης, αυτό που έχει εδώ στο σπίτι, αξίζει 60.000 ευρώ. Α, εδώ είστε κύριε Παλαφούτη, έμαθα. Ο άστεγος είναι και λεπούρη. Για λέγε λεπτομέρειες, άγγελος κυρίου, ε. Στο γιατί τι λεδέας έχει αυτή η αηδία, ρε. Τελειώνουμε. Τα χρήματα θα τα μοιραστούμε όλοι μαζί. Τελεία και πάμε. Ήσυχα, Μανώλη! Και πλατή χαμόγελο τώρα για να μην καταλάβει τίποτα. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα. Μπορώ να. Τι λέω, καλέ, τι λε, σα στο σπίτι σου. Τι έγινε, Ελευθερή, μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Κάτσε να πιει ένα ουίσκι. Όχι, καλέ, που είναι νηστικό, θα του χαλάσει το στομάχι. Πήγαινε να φά. Κρύο στο παί σου. Έχω μαγειρέψει και μανιτάρια πλευρό του για να μην πλευρητοθεί έξω που κάθεσαι. Λοιπόν, απόψε πρέπει να μείνει εδώ. Δεν πρέπει να βγει από το κτίριο. Αυτή την εκπομπή τη βλέπουν πολλοί. Καλημέρα. Λευτεράκι μας, πώς κοιμήθηκες? Ήτανε μαλακά στο καναπέ? Άργησα και θα μου πάρουν τη γωνία μου. Καλέ, κάτσε δύο λεφτά. Εμείς σου φτιάξαμε ολόκληρο πρωινό. Θα κρυώσουν οι τηγανίτες του. Όχι. Πρέπει να κερδίσω το ψωμί μου μόνος μου. Λευτεράκι, σου δώσω εγώ 20 ευρώ και θα μείνεις εδώ. Όχι, θέλω να τα κερδίσω μόνος μου. Καλή, κάτσε, σε λίγο αρχίζει ο Αρναούτογλου. Α, δε. Κάτσε κάτω, Λευτεράκι. Χριστιανέ μου. Θα φύγει. Μα έπρεπε να του βάλω στον καφέ υπνοτικό. Έλα, ο υποπτός βγαίνει. Ε, καλώς το φίλο μου το Λευτεράκι. Πού το βάλες? Πάω μια βόλτα. Κοίτα σύντομα, κι εγώ εκεί πάω. Πάμε μαζί. Όχι, δεν νομίζω. Είσαι πολύ καλοντημένος. Θα με παρεξηγήσουν. Θα πάμε. Ε. Όπα, πού πάμε, δεν πάει κάτω. Μόλις φουγκάρισα. Εντάξει. Θα πάρω το ασανσέρ. Τι έγινε με το ασανσέρ? Σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ. Ποιος είναι αυτός εκεί κάτω? Τον είχα ξεχάσει αυτόν. Ναι, αγόρι μου, ερχόμαστε! Άντε! Τι θα γίνει πια! Τι έγινε εδώ? Μπορώ να χρησιμοποιήσω το μπάνιο σας! Ακούτε! Αποστόλη! Προσπαθεί να το σκάσει! Θέλετε από μένα? Κανείς δεν φεύγει από εδώ αν δεν πάρει πρώτα πρωινό. Ποια είστε εσείς? Είμαι η σύζυγος του Λευτέρη Μαρίνου. Ανοίξτε παρακαλώ. Εκτεφέρει τα λεφτά? Σε μετρητά, έτσι, όχι σε επιταγές? Ναι, τα έχουμε μαζί μας. Σε ένα λεπτό βγαίνει! Ναι, σε ένα λεπτό βγαίνει. Πώς θα έτσι λοιπόν. Θα με παραδώσετε. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Λευτέρη. Εμείς για σένα το κάναμε. Για να ξαναβρεις τη ζωή σου. Με ρώτησε κανείς αν θέλω να την ξαναβρω? Αλλά αυτός είναι για δέσιμο. Εκατομμυριούχος και ζει στο δρόμο. Προτιμάς να κοιμάσαι σε δύο κούτες από ότι σε μεζονέτα στην Εγάλη? Εσείς τι ξέρετε από τη ζωή μου? Εγώ δούλευα χρόνια, 16 ώρες την ημέρα. Σε μια δουλειά που δεν μου άρεσε καθόλου. Η σύζυγος του Λευτέρη Μαρίνου δεν τον αγάπησε ποτέ. Όσοι ερχόντουσαν δίπλα μου, ερχόντουσαν μόνο από συμφέρον. Δεν θυμάμαι να χαμογέλασα ποτέ στη ζωή μου. Ώσπου μια μέρα τα παράτησα όλα, πήρα τη μεγάλη απόφαση, σηκώθηκα, έφυγα, ένιωσα χαρούμενος, ευτυχισμένος. Και έρχεστε τώρα εσείς να με παραδώσετε για 60.000 ευρώ. Σιγά το ποσόν. Θα σου έλεγα τώρα κάτι, κύριε Λευτέρη, αλλά ας το καλύτερα. Εγώ τι κάνω τώρα, ανοίγω? Κυρία, σας παρακαλώ πάρα πολύ να δείξετε ψυχραιμία και να είστε συγκρατημένοι, έτσι. Και εσύ να ετοιμάσεις το ρεστό. Λευτέρη,
Έλα, σε παρακαλώ να ξανασυναντήσεις την οικογένειά σου. Αγάπη μου! Από εδώ, από εδώ. Αγάπη μου! Αγάπη μου, σε ξαναβρίσκω πόσο μου λείψες. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Ένα λεπτό. Αυτός εδώ δεν είναι ο άντρας μου. Όχι, κυρία, αυτός είναι αυτός. Ο χρόνος στάθηκε σκληρός μαζί του. Έλα, κουνελάκι μου, εγώ θα σε βοηθήσω να με ξαναθυμηθείς. Θα πάμε στη μεζονέτα μας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σταματήστε να πέσετε με τα νεύρα μας. Αυτά τα πράγματα δεν είναι αστεία. Σεβαστείτε τον πόνο μας. Πάμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν μπορούσα να σας αποζημιώσω για αυτή την κατάσταση με μια πρόσκληση σε δείπνο. Αχ, κύριε, να ξέρετε τι έχω τραβήξει εδώ και 4 χρόνια. Είμαι πρόθυμος να σας ακούσω. Ελάτε, ανοίξτε μου την καρδιά σας. Ανοίξτε μου. Λάθος το θέσες. Αφού δεν είχα κάνει πρόβλημα. Εσύ είχαμε κάνει την πρώτη το κυρίσουμε και να σας άντρε, βλάκα. Ανάβατα πας, ρε! Τόσε μάρα να είναι τώρα. Δευτέρη, έλα. Σας ευχαριστώ. Και να σας πω και κάτι. Στην αρχή μου είχατε φανεί μεγάλα καθήκια. Σε περιμένουμε το βράδυ για φαγητό. Έχω φτιάξει σουντζουκάκια. Ανυπερθέτως. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλο. Δεν αισθάνεστε μια εσωτερική αγαλίαση για την καλή πράξη που κάναμε? Βασιλικούλα, αν κάθε καλή πράξη που κάνω μου στοιχίζει 60.000 ευρώ να μου λείπει. Καλά, φίλε. Αόματος! Το ξεφτυλίσαμε όλη μέρα στο κρεβάτι. Μωρό μου, το ξέρω ότι ήμουνα ανόητος, ανώριμος, ανέστητος. Μπορείς να με σταματήσεις, αν θες. Λίγο ακόμα, λίγο ακόμα. Καλά, περνώ στο β. Βλάκας, βλαμμένος, βλήμα, αλλά σε αγαπάω. Η αλήθεια είναι ότι περάσαμε μια κρίση, Ναι, τώρα είμαστε μια χαρά μας. Έχω μια ιδέα! Ουσέχεις τη Ραφίνα. Να πάμε στα πλάχια, να φάμε κομψίδια, να πάμε στρατήρια, να φάμε σουβλάκι. Να κάνουμε. Μωρό μου, μήπως ήπιες πάρα πολύ, μωρό μου. Μήπως τα γλυκά ήταν εκτός ποιού και χαλάσανε. Βασιλική! Βασιλική! Έλα, τι έγινε. Οι από πάνω παντρεύονται. Μπράβο, η ώρα η καλή. Άντε και στα δικά σου, Βασιλικούλα μου. Ευχαριστώ. Καλή. Αυτοί δεν είχαν χωρίσει. Καλά, οι χωρίς δεν το ξαναβρήκανε τώρα. Α, τι να σου πω, κι εγώ αν δεν τους δω στην εκκλησία δεν το πολύ πιστεύω. Μωρό, εγώ ξέρω ότι πιο γρήγορα θα παντρευτούν οι γκέι παρά αυτοί. Ντρέπομαι, ρε, γιατί μου το κάνεις αυτό? Γιατί πρέπει να γίνει. Ρε, καλό στη θύρα 23. Κοίτα, Αποστολή, θέλω να σου ξεκαθαρίσω κάτι. Ναι. Εγώ και ο Μάρκος δεν είμαστε γκέι. Ελάτε, ρε, εσείς, ελάτε, αφού η κρεβατοκάμαρά μου είναι πάνω από τη δική σας, ρε. Ελάτε τώρα. Ωραία, οπότε διορθώνω και θέλω να σου πω ότι είμαστε γκέι, αλλά αυτό είναι δική μας υπόθεση και κανένας άλλου. Συμφωνώ. Συμφωνώ, λέω, ρε παιδί μου, συμφωνώ. Και την Κυριακή έχει μάτσε. Πίτσες, μπύρες, χαμός. Ναι, ρε, θα τα πούμε τότε. Άντε, καληνύχτα. Καληνύχτα, να είσαι καλά. Γεια σου, ρε παιδί. Μπράβο, ρε. Μ' αρέσει που το χειρίστηκες έτσι δυναμικά. Να σου πω τώρα, πάμε για κανένα ποτάκι, έτσι? Όχι, πάμε κάτω στο σπίτι. Θα δείξει σχόλια για το χθεσινό αγώνα, θα δείξει και τα γκολ. Σοβαρά μιλάς? Ναι. Έλα, ρε, δεν το πιστεύω. Γιατί ρε εσύ, το ποδόσφαιρο έχει κάτι. Καλησπέρα, Μανώλη. Τι κάνεις? Να, εδώ, κύριε Μπαλάφο, τι σκεφτόμουν. Καλό αυτό, παιδί μου, να πρόσεις να μην το παρακάνεις, Όχι, κύριε Μπαλάφο, τι λέω. Αν αυτός ο Λευτέρης που τα έχει όλα και δεν ήταν ευτυχισμένος, μήπως εμείς που δεν έχουμε τίποτα απολύτως είμαστε ευτυχισμένοι και δεν το ξέρουμε? Γι' αυτό σου λέω, μην το παρακάνεις. Γιατί δεν τα παίρνουμε απλά τα πράγματα, κύριε Μπαλαφούτη? Να καβαλάγαμε, λέει, το ποδήλατο και να γυρνάγαμε την Ινδία. Ναι, επειδή στην Ινδία μπορεί να σε πιάσει τσιριλιό από το φαΐ και πει το ποδήλατό μου είναι χαλασμένο, άστο το καλή θα κάνει. Κύριε Μπαλαφούτη, όμως. Άστο, κύριε Μπαλαφούτη, και πείτε να φτιάξω το ασανσέρ. Μας ακούει ο κόσμος. Άντε που λέω να πω πράγματα. Αγόρι μου! Σας παρακαλώ, βγάλτε με από εδώ! Πεθαίνω! Κατουργέμαι! Τουλάχιστον φέρτε μου μια πάπια! Ναι, ναι, θα ψάξω να βρω αυτό τον άχρηστο, το θηρορό, να σου φέρει μια πάπια! Εκείνου! Πες μου η αγάπη.
Ανέ.